Κύριε Παπαναστάση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Μπαρδούνια, εσάς και στους ακροατές σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Αγώνας. Αγώνας. Λοιπόν, θέλω τότε να μπούμε κατευθείαν στα δύσκολα. Θέλω να ξεκινήσω με το νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Ναι. Όπου η αντιπολίτευση σύσσωμη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι πάει να καταργήσει το 8ωρο. Ο κύριος Χατζηδάκης βέβαια σήμερα μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό δήλωσε ότι αυτό είναι fake news της αντιπολίτευσης, δεν καταργείται το 8ωρο. Και ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι το εργασιακό νομοσχέδιο φεύγει από μια λογική 40 χρόνων πριν και ανοίγει το δρόμο για μια πιο σύγχρονη προσέγγιση στο θέμα αυτό. Για να δούμε λοιπόν γιατί διαμαρτύρεστε και ποια είναι τα σημεία αυτά που θεωρείτε ότι δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ναι. Όχι μόνο ο Υπουργός Εργασίας, αλλά από πολλές πλευρές μέσα από το κυβερνητικό σχήμα επιβεβαιώνεται ότι αυτό το νομοσχέδιο για το οποίο γίνεται η συζήτηση και που αυτή τη στιγμή συζητάμε και εμείς εδώ αποτελεί για τους εργαζόμενους, και είναι σημαντικό και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι αποτελεί αιτία πολέμου. Απ' τη μια, έτσι όπως δομείται, τεινάζει στον αν με επιτρέπετε, γιατί λέτε αιτία πολέμου? Παράδειγμα, έχει ρωτήσει ας πούμε, η αντιπολίτευση την πλειοψηφία των εργαζομένων, μπορεί να θεωρεί ότι είναι θετικό αυτό. Σήμερα διάβαζα μάλιστα μια εφημερίδα, μιλούσε για 4 μέρες εργασίας και 3 μέρες ανάπαυσης. Κοιτάξτε, το κάθε θέμα, όπως είναι και αυτή η κατάργηση, αν θέλετε, του χρόνου εργασίας, μπορεί να ειδωθεί από πολλές οπτικές. Αν θέλετε, εμείς πραγματικά συζητώντας με τους εργαζόμενους μέσα από τα συλλογικά τους όργανα, αυτή την άποψη την οποία διατύπωσα, την σχηματοποιούμε, την γνωρίζουμε και αν θέλετε τις επόμενες ημέρες ή όταν η κυβέρνηση προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία θα φανεί. Και στη συνέχεια μιλώντας την τοποθέτησή μου πραγματικά θα εξηγήσω γιατί και οι εργαζόμενοι θεωρούν αιτία πολέμου αυτό το νομοσχέδιο. Καταρχάς είναι φανερό ότι θέματα, το δεκάωρο για παράδειγμα, η δεκάωρη δουλειά, οι απλήρωτες υπερορίες, οι ατομικές συμβάσεις εργασίας, η καθιέρωση εξελιγμένων μορφών εκμετάλλευσης όπως είναι η τηλεεργασία, δεν είναι εξυγχρονισμός. Αντικειμενικά οι ίδιοι εργαζόμενοι, όποιος έχει πραγματική και ουσιαστική σχέση με αυτούς, θα τα ακούσει αυτά τα πράγματα. Και βέβαια το κερασάκι στην τούρτα όλων αυτών είναι ο περιορισμός των συνδικαλιστικών ελευθεριών για να μην υπάρξουν αντιδράσεις, για να μην υπάρξει οργάνωση, για να μην υπάρξει αντίσταση από τους εργαζόμενους. Τώρα, ο κύριος Υπουργός είπε πολλά εφιολογήματα και η λέξη εφιολογήματα κατάλληλα έχει και άλλη έννοια. Γιατί τα λέτε έτσι? Για παράδειγμα, γιατί τα λέτε εφιολογήματα? Λέει ο Υπουργός, μόνο αν το θέλει ο εργαζόμενος. Αυτό ακριβώς είναι ευνόητο ότι ούτε παραμύθι για μικρά παιδιά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, αφού και ο τελευταίος εργαζόμενος γνωρίζει ότι μέσα στο χώρο της δουλειάς, μέσα στις διαμορφωμένες εργασιακές συνθήκες, δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση του εργαζομένου. Ποιος είναι αυτός που δεν το αμφισβήτησε? Δηλαδή υπονοείται ότι ο εργαζόμενος δεν θα έχει τη δύναμη να κοντράρει τον εργοδότη στους όρους που θα του θέσει για τη σύμβαση την ατομική. Μα τι λέτε τώρα. Είναι πραγματικά, δηλαδή και ο τελευταίος εργαζόμενος μέσα από την συντριπτική κατάργηση, έστω και των ελάχιστων ελευθεριών, αν θέλετε, που είχαν νομοθετηθεί για τις σχέσεις, γνωρίζει ότι την πλήρη αδυναμία του εργαζόμενου απέναντι στον εργοδότη. Είναι η απόλυση. Είναι ένα σωρό στοιχεία τα οποία πραγματικά τον καθιστούν όμηρο. Είναι η μορφή των συμβάσεων εργασίας όπως είναι σήμερα. Τον καθιστούν απόλυτα όμηρο στα χέρια του εργοδότη. Άρα ο κύριος Υπουργός πριν μιλήσει για ελεύθερη βούληση και διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε συνεργασία εργαζόμενο εργοδότη να μην κοροϊδεύει τον κόσμο. Εμείς νομίζουμε ότι οι εργαζόμενοι, η οργανωμένη δράση είναι τα μόνα στοιχεία τα οποία θα δώσουν δύναμη στους αγώνες τους για να επιτρέψουν να μπουν φραγμοί σε αυτή την εργασιακή λέλαπα που θέλει να καθιερώσει η κυβέρνηση και που αυτό το οποίο το νομοσχέδιο συζητάμε τώρα είναι ένα βήμα. Έχουν γίνει πολλά βήματα πριν. Πείτε μου κάτι. Αν με πείτε στην πράξη. Ωραία, πείτε μου κάτι. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που θα. Κύριε Παπαναστάση. Αυτά που έγιναν η θεσμοθέτηση των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, η κατάργηση του δικαιώματος
της συλλογικής έκφρασης της αντίθεσης της αγωνιστικής στον δρόμο. Τη στιγμή που μα δεν καταργούνται, μα η διαδήλωση δεν καταργείται. Κοιτάξτε, δεν καταργείται τώρα, δεν εντάξει. Σαφώς και δεν καταργείται. Το θέμα είναι... Τότε γιατί το λέτε. Ότι δεν υπάρχει άσπρο μαύρο, υπάρχει και τον γκρίζο που μερικές φορές είναι πολύ πιο οδυνηρό για τους εργαζόμενους. Πείτε... Όταν λοιπόν οι προϋποθέσεις διαδήλωση ή έκφραση, όπως λέμε εμείς, της αγωνιστικής αντίθεσης των εργαζομένων απέναντι σε μια αντιλαϊκή νομοθεσία βάζει με νομοθετήματα φραγμούς οι οποίοι πραγματικά όχι είναι απλά αποτρεπτικοί, είναι απαγορευτικοί. Επί της ουσίας η κυβέρνηση προσπαθεί και αυτό να το απαγορεύσει. Και είναι και πάρα πολλά άλλα βέβαια. Άρα λοιπόν ας μην βλέπουμε τα παραθυράκια ή αν θέλετε την εξοραϊσμένη έκφραση «Ναι, δεν καταργείται». Επί της ουσίας καταργούνται. Πείτε μου όταν κάτι. Υπάρχουν υπεύθυνοι, υπάρχουν υπεύθυνοι διαδηλώσεων. Όταν αναγκάζει αυτό όμως το κάνει. Μια συνδιαλλαγή. Να σας πω όμως κάτι, κύριε Παπαναστάση. Με καταστατικούς μηχανισμούς για να διαδηλώσουν. τι είναι, έμεσες. Να σας πω όμως κάτι. Να σας πω όμως. Λέει λοιπόν η κυβέρνηση και συζήτηση κάνουμε. Για ναι, να, έτσι. Λέει η κυβέρνηση λοιπόν ότι εγώ θέλω να έχω κάποιος ο οποίος θα είναι υπεύθυνος μια διαδήλωση, διότι μπορεί σε αυτή τη διαδήλωση μέσα να μπουν τα ραχοποιά στοιχεία και να αρχίσουν να σπάνε αυτοκίνητα, βιτρίνες κτλ. Κάποιος έχει την ευθύνη γι' αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, όπου υπάρχει πραγματικά οργανωμένη αγωνιστική κινητοποίηση. Δεν μπορεί. Τώρα περιγράφεται τις κινητοποιήσεις του ΠΑΜΕ. Πριν του ΠΑΜΕ όμως όλες οι άλλες καταλήγουν σε φασαρίες, συγκρούσεις και σπασμένες βιτρίνες. Τώρα ανοίγεται ένα θέμα τεράστιο, κύριε Μπαρδόνη. Γιατί και οι φασαρίες και τα σπασίματα και η μολότο. Εμείς έχουμε συγκεκριμένη άποψη και την έχουμε εκφράσει και δημόσια. Ότι ένα μεγάλο μέρος και μάλιστα έχουν αποδειχθεί και στην πράξη ότι ένα μεγάλο μέρος από αυτά τα στοιχεία τα οποία περιγράψατε και που είναι και μια πραγματικότητα, το ζει και ο κόσμος. Καταρχάς είναι σταγόνα στον ωκεανό των αγωνιστικών διεκδικήσεων, αλλά είναι και το στοιχείο το οποίο προβάλλεται υπέρμετρα όταν δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενων διεκδικούν και παρουσιάζονται μια πολύ μικρή μερίδα κάποιων οι οποίοι κατά την άποψή μας σε πολλές περιπτώσεις είναι και κατευθυνόμενοι. Και όχι μόνο απλά κατευθυνόμενοι, αλλά μέσα σε αυτούς έχει πλέον η πράξη και η ιστορία του παρελθόντος το έχει δείξει ότι είναι και ελεγχόμενοι και από τους κατασταλτικούς μηχανισμούς κάποιοι. Παρουσιάζονται και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αντί να προβάλλουν τις χιλιάδες διεκδικητικές φωνές, προβάλλουν τη μία ή δύο ή τρεις μολότοφ που έψαν, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα γεγονότα είναι ενταγμένα σε ένα ρόλο παράλληλο της καταστολής, αλλά στην ίδια κατεύθυνση. Κύριε Παπαναστά, να συσκοτιστεί η διεκδίκηση των εργαζομένων. Για να προχωρήσω, γιατί ο χρόνος τρέχει και ξέρετε, δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος. Να πάω σε ένα κόμμα, να μείνω για λίγο στο θέμα του εργασιακού, γιατί υπάρχει ο λεγόμενος μηχανισμός ηλεκτρονική ψηφιακή κάρτα εργασίας, που σύμφωνα με τον κύριο Χατζηδάκη είναι ένας μηχανισμός με τον οποίο ο εργαζόμενος μπορεί να έχει τις εγγυήσεις ότι θα τηρεί ο εργοδότης το ωράριό του. Με αυτό διαφωνείτε, είναι ένας εξυγχρονισμός αυτός. Να σας απαντήσω, θέλουμε και είναι η άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος να είναι ρεαλιστική και να εκφράζει πραγματικά αυτό το οποίο συμβαίνει και αυτό το οποίο θα συμβεί. Η κάρτα λοιπόν την οποία περιγράψατε εσείς είναι πραγματικά ένα στοιχείο. Κάρτα δεν είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται στους χώρους εργασίας. Έχουν εφαρμοστεί και εφαρμόζεται και ήδη και τώρα, αλλά έχει εφαρμοστεί και στο παρελθόν. Το θέμα δεν είναι η κάρτα. Ο εργαζόμενος δεν δεινοπαθεί αυτή τη στιγμή από την κάρτα. Ένα στοιχείο μόνο θα σας πω, ότι ο εργαζόμενος, ακόμη και αν χτυπούσε την κάρτα, ακόμη και αν ο εργοδότης του σεβόντανε το ωράριό, αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι είναι θύματα μιας πολιτικής που εφαρμόζουν, μιας πρακτικής που εφαρμόζουν οι εργαζόμενοι, οι εργοδότες για παράδειγμα μέσα στους χώρους εργασίας, να μην διασφαλίζουν τη συνθήκη υγιεινής απέναντι στην πανδημία του κορονοϊού. Σας έφερα ένα παράδειγμα. Αυτό όμως είναι σαν να βάζουμε στην ίδια πλευρά της ζυγαριάς όλους τους εργοδότες. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν. Φαντάζομαι και εσείς διαφωνείτε σε αυτό. Έτσι. Σας έφερα ένα παράδειγμα. Θα μπορώ να σας πω, να σας αναφέρω πολλά. Αλλά σας έφερα ένα παράδειγμα. Ότι η εφαρμογή ενός μέτρου, όπως το λέει η κυβέρνηση, έχει μία άλλη συνέπεια σε ένα άλλο. Για μας, για να μην μακρηγορώ, γιατί αντιλαμβάνομαι και τον χρόνο, ένα κύριο και βασικό στοιχείο είναι
στο κάθε μέτρο το οποίο πραγματικά αφοράει τη ζωή των εργαζομένων, να συμμετέχουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Μάλιστα. Δεν ξέρω, είναι πολύ γενικό, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνει. Μάλιστα. Όποιος νομοθετεί, και ειδικά μια κυβέρνηση, η οποία εκφράζει τα συμφέροντα όχι του λαού, όχι των εργαζομένων. Είναι μια άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος και επιβεβαιώνεται καθημερινά. Αλλά εκφράζει τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας, όπως λέμε εμείς, της αστικής τάξης της Ελλάδας, και οι εργαζόμενοι είναι απόντες από οποιαδήποτε απόφαση ρυθμίζει το κάθε δευτερόλεπτο της ζωής τους. Αυτό το πράγμα θα βγει κάτι στρεβλό. Η απέτηση λοιπόν του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι οι εργαζόμενοι μέσα από τα συλλογικά τους όργανα, τα οποία θα πρέπει να διαμορφώνουν ελεύθερα. Και αυτό βάζει φραγμούς η κυβέρνηση. Μάλιστα. Θα έπρεπε να είναι να αποφασίζουν για τις συνθήκες εργασίας τους. Και πραγματικά πιστέψτε ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν απόλυτη συνέστηση και της ευθύνης τους, και απέναντι στο λαό και απέναντι στους εργαζόμενους και απέναντι στους εαυτούς. Τώρα να πάω πολύ γρήγορα στα περίπου 3 λεπτά που απομένουν. Mm-hmm. Θέλω να συζητήσουμε λιγάκι την επίσκεψη Δένδια στην Τουρκία και το γεγονός ότι ζήτησε να το δει ο κ. Ερντογάν, ήταν περίπου μία ώρα μαζί. Ναι. Θεωρείτε εσείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ότι αυτό αποτελεί ένα βήμα επαναπροσέγγισης, έναρξη ενός διαλόγου και αποκλιμάκωσης κατάστασης? Γιατί ήδη, όπως έγινε γνωστό, ενώ υποτίθεται ο κ. Δένδιας συναντιόταν με τον κύριο Ερντογάν, τουρκικά ελικόπτερα έκαναν παραβίαση μεταξύ Χίου και νησιών. Για να δούμε τι γίνεται εδώ. Κοιτάξτε, καταρχάς να τονίσουμε, και είναι μια θέση και την εκφράζει αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα, ότι η σημερινή επίσκεψη Δένδια στην Άγκυρα γίνεται με τις ευλογίες των Αμερικανών. Και είχαμε και την δήλωση τη χθεσινή του πρέσβη του Πάιατ εδώ πέρα, που είπε στην ΕΡΤ ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν με θέρμη τις προσπάθειες για διάλογο. Όπως επίσης υποστηρίζουν και τα λοιπά που είπε, το σταθεροποιητικό ρόλο Ελλάδας και τα λοιπά, και όχι μόνο στην περιοχή της Τουρκίας αλλά στη Λιβύη, Ανατολική Μεσόγειο. Εκείνο το οποίο προκύπτει αυτή τη στιγμή είναι ότι η επίσκεψη Δένδια είναι ενταγμένη σε ένα πλάνο στο οποίο, στο βάθος του σχεδιασμού του, υπάρχει ένα στοιχείο. Και αν θέλετε, αυτό το στοιχείο είναι πολύ σκληρό, πολύ αντικειμενικό, αλλά και πολύ καθαρό όταν αναλυθεί το σύνολο των παραμέτρων. Και αυτό το πλάνο είναι η συνδιαχείριση των πλουτοπαραγωγικών πόρων που βρίσκονται στην στενή αλλά και στην ευρύτερη γεωπολιτική περιοχή της Ελλάδας. Αυτό ακριβώς είναι. Γι' αυτό και έχει και τις ευλογίες των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί μην ξεχνάμε ότι σαν μεγάλη υπεριαλιστική δύναμη, η οποία είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τεράστια συμφέροντα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, εκπροσωπεί και τις εταιρείες εξόρυξης και διαχείρισης και εμπορίας διακίνησης πετρελοειδών και υδρογονανθράκων. Άρα αυτό νομίζω ότι είναι το πλάνο το οποίο θα πρέπει να δούμε. Αν τώρα περιορίσουν αυτή την ιστορία ανάμεσα σε μια, αν θέλετε, σχέση, αντέκκληση, ή όπως αλλιώς προδιορίσουμε, αλλά να περιλαμβάνει μόνο Ελλάδα και Τουρκία, η άποψή μας είναι ότι είναι λειψό. Πάντως ο κύριος Τσαβούσογλου είπε ότι δεν χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση για να λύσουμε τις διαφορές μας. Βέβαια είναι πολύ βολική αυτή η άποψη για την Τουρκία. Απ' την άλλη μεριά όμως γνωρίζουμε και βλέπουμε για τις εξελίξεις. Είδαμε για τις εξελίξεις των προηγούμενων ημερών ότι η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη χρειάζεται. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται την Τουρκία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρομαι με την έννοια της κυρίαρχης τάξης, των μεγάλων βιομηχανιών και των τεράστιων οικονομικών συμφερόντων που συνδιαλέγονται. Την χρειάζονται. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι ρητορικά αυτά τα πράγματα και θα πρέπει να δούμε το πρίσμα της συμμετοχής της Ελλάδας σε ένα διάλογο με την Τουρκία, ότι δεν λύνει τα πραγματικά ουσιαστικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες, αλλά είναι ένα μέρος του παζαριού που βρίσκεται σε εξέλιξη με την επικυριαρχία των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο να υπάρξει μια διευθέτηση σε αυτή την περιοχή με σκοπό να γίνει η εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πόρων. Κύριε Παπαναστάση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ήδη πήραμε ένα λεπτό από τις διαφημίσεις. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ κύριε Μπαρδούνια. Να είστε καλά. Γεια σας. Και καλή συνέχεια. Γεια σας.